Είπαμε ότι εσείς γνωρίζετε αρκετά θέματα. Επίσης, υπόθηκε πριν ότι τι γίνεται με αυτό που ακούμε για τα άλλα νησιά, για τη φέρουσα ικανότητα, γιατί μπορεί η Λευκάδα σήμερα ή το Μεγανήσι σήμερα να μην αντιμετωπίζει τέτοιο ζήτημα. Αλλά πρέπει να το δούμε από τώρα και να το προβλέψουμε από τώρα. Και αυτό, επειδή έχουν βγει συγκεκριμένες μεθοδολογίες που υπολογίζεται η φέρουσα ικανότητα, αυτό έχει να κάνει με τον πληθυσμό βάσης που λέμε. Δηλαδή, ανάλογα με τους κατοίκους του νησιού, υπάρχει ένας υπολογισμός του πόσες κλίνες επιτρέπονται. Στην Ελλάδα υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν υπερβεί ίσως αυτό το όριο. Άρα, θα πούν ότι απαγορεύεται πλέον η ανάπτυξη π.χ. νέων τουριστικών μονάδων, έτσι. Λοιπόν, εσείς εδώ έχετε ένα πληθυσμό, αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος Λευκάδας 22.000 και κάτι, ο Δήμος του Μεγανησίου 1.000 και κάτι κατοίκους. Ναι, με βάση την τελευταία απογραφή, 1.000 και κάτι, γιατί έχετε μια μικρή μείωση, το έχουμε εδώ γραμμένα, το 21. Βέβαια, εντάξει, αυτή η απογραφή εσείς ξέρετε καλύτερα αν αποτυπώνει τον πραγματικό πληθυσμό, με δεδομένο ότι έγινε και μέσα σε συνθήκες COVID και μέσα σε μια διαδικασία όπως έγινε με την ψηφιακή πλέον διαδικασία, που σε πολλές περιοχές τουλάχιστον δεν αποτυπώνει. Όταν έχουμε μειώσεις πληθυσμών, εκεί πάνω λέει κάποιος δήμαρχος να κάνουμε επέκταση του σχεδίου πόλης, παράδειγμα. Όταν όμως έχεις μείωση του πληθυσμού, έρχονται τα σταθερότυπα και λένε, μα καλά, όταν έχεις μείωση του πληθυσμού, για ποια ανάγκη θες να κάνεις εσύ αύξηση του σχεδίου πόλης. Τέλος πάντων, εκεί βλέπουμε άλλα χαρακτηριστικά επίσης. Και φυσικά, όπως ανέφερε και η Τατιάνα, πέρα από τα στοιχεία της Ελστάτ, που τα έχουμε πάρει αυτά δηλαδή από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, υπάρχει και άλλη μεθοδολογία με βάση τις ενεργειακές καταναλώσεις, που εκεί εντοπίζουμε και υπολογίζουμε έτσι καλύτερα και θα έλεγα ίσως πιο πραγματικές τις ανάγκες του πληθυσμού.